Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον θεολόγο Θεόδωρο Κυριακού. Καλημέρα, κύριε Κυριακού. Καλημέρα, Γκάντι. Από το σπίτι σήμερα. Τι, επειδή σας έκανα λίγη πλάκα οι σατυρικές εκπομπές, είπατε να επιστρέψετε στο σπίτι ή δεν έχει κανένα στο Όχι, σπίτι? Όχι, απλά δεν είπα. Μα έχουμε και δουλειές εκτός από την τηλεόραση. Σίγουρα. Πολλές φορές μας βρίσκεται εν κινήσεις. Τι να κάνουμε, να μην ανταποκριθούμε. Να ανταποκριθείτε. Απλά ναι. Επειδή είπατε ότι το αυτοκίνητο είναι πλέον ο χώρος, έτσι, το γραφειακό σας. Το είπα, να το διασκεδάσω λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα κύριε Κυριακού, είδαμε τον αστυνομικό ερευνών για το πολυσκάνδαλο. Έχετε κάποια ενημέρωση για το εκκλησιαστικό σκέλος, αυτή η ανακριτική επιτροπή αν ολοκλήρωσε τις μαρτυρίες της, αν είναι στη διαδικασία σύνταξης αυτού του πορίσματος, τι γίνεται τέλος πάντων? Επειδή στο Alpha News εχθές δεν υπήρχε η σωστή διατύπωση που εξέφραζε εκείνα που είπα, εγώ λέω το εξής, ξεκάθαρα. Ναι. Εάν οι φωτογραφίες είναι γνήσιες, τότε... Τώρα λέτε για το δημοσίευμα στην Ελλάδα εσείς. Ναι, ναι. Εάν οι φωτογραφίες αυτές είναι γνήσιες, είναι αυθεντικές, είναι αληθινές, τότε η ανακριτική επιτροπή πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό ο διασυρμός και δεν μπορεί να συνεχίζεται και ο σκανδαλισμός του κόσμου. Αν δεν είναι τώρα, μπορούν οι ίδιοι να μηνύσουν την εφημερίδα ή όποιους δημοσίευσαν τις φωτογραφίες, γιατί μαζί με αυτούς δεν διαστήρονται μόνο οι ίδιοι, αλλά διαστήρεται και η Εκκλησία της Κύπρου. Ναι, αν είναι γνήσιες λέτε, τι αυτό υποδηλεί για τους εκκλησιαστικούς κανόνες του μοναχισμού ή άλλος πώς? Ναι, ο βίος των κληρικών πρέπει να είναι άνεπτος και πριν και μετά. Ναι. Εδώ υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, κάποια που λένε αυτοί που τα δημοσίευσα ότι τις βρήκα στους ΛΟΑΤΚΙ, σε εφαρμογές των ΛΟΑΤΚΙ, οπότε καταλαβαίνετε με αυτό το παρελθόν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν συνάδει αυτό το πράγμα με το να είναι κάποιος κληρικός. Ναι, τώρα δεν συνάδει το να είναι κανείς, γενικά τώρα μιλάμε, να είναι ομοφιλόφιλος για να είναι μοναχός ή το να είναι, είπαμε ότι ο κανόνας της παρθενίας κλπ. Ισχύει με το που αποφασίζει κανείς να γίνει μοναχός. Ή κάνω λάθος, κύριε Κυριακό? Όχι, για τον μοναχισμό είναι λίγο διαφορετικά, αλλά για ιερέας. Μάλιστα. Ο ιερέας ο οποίος θέλει μυστήρια και βρίσκεται απέναντι από το μνημείο του, απέναντι από τον κόσμο, πρέπει να έχει και άμεσο ηθικό βίο. Δεν μπορεί, γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ορισμένα απαγορευτικά το να γίνει κάποιος ιερέας. Δεν μπορεί να γίνονται δεκτοί, γιατί όταν κάποιος αύριο δαχτυλοδείχνεται για άλλες συμπεριφορές τους που είχε στην προηγούμενη ζωή του, καταλαβαίνετε πόσο θα μπορεί να σταθεί να κάνει ποιμαντικό έργο. Ναι, αλλά λέω, δεν περιορίζεται στο ότι αυτές οι φωτογραφίες εξάγονται, αν εξάγονται. Γενικά πάντα μιλάω από μια εφαρμογή γνωριμιών ή άλλος πώς, ξέρω εγώ, μεταξύ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μπορεί να ήταν και μεταξύ γνωριμιών ή άλλος πώς γενικά και είναι, για ετεροφιλόφιλους. Αν είναι αληθινές οι φωτογραφίες, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θέση στον κλήρο. Μάλιστα. Στο μοναχισμό έχουν? Το μοναχισμό μπορεί να έχουν, γιατί ένα μοναστήρι για σκοπούς μετανοίας του ανθρώπου, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μετανοήσει, μπορεί να υποστηρίξει κτλ. Άλλον όμως είναι να ιερουργείς και άλλον να είσαι μοναχός. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, σίγουρα. Και δεν περιορίζεται μόνο σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, προστοποιήσεις για έναν ιερέα. Ναι. Αν δεν είναι αληθινές, ας προβούν ήδη σε μιλήσεις εναντίον αυτών που τις δημοσίευσε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να βγούμε λίγο από τα σύνορα της χώρας μας, αλλά και της Ορθοδοξίας, να πάμε στην Καθολική Εκκλησία, διότι έχουμε...